Γιάννη Ζέτς. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, Λίμπερ 107,4. Στα 13 λεπτά και μετά από τις 5. All About Ars On Air, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Το πρώτο τελευταίο για το 2018. Τελευταίο δικό μου, για το 2018. Για τη Δευτέρα δεν θα έρθουμε, κατά πάσα πιθανότητα. Αν και μπορεί να με χτυπήσει πάλι το φιλότιμό μου, Γιάννη μου, αυτό το άτιμο το φιλότιμο και να έρθω τη Δευτέρα, να ξέρεις. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Όλο και κάτι θα μας τραβήξει σαν λίγη τη Δευτέρα παραμονή πρωτοχρονιάς. Παρά τον χαμό που γίνεται. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 6.30 σήμερα εκτάκτως. 6.30 και 7 παρά 25. Γιατί νομίζω ότι ήταν και το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για μια εκπομπή που ετοιμάζει σήμερα ο Γιώργος Ματζιούκης, μια διαφορετική ώρα για μπλε και είναι για καλό σκοπό. Η σημερινή ώρα για μπλε. Και όσοι θέλετε περισσότερη ενημέρωση, θα τα πούμε βέβαια και μετά. Υπάρχει και το προφίλ του Γιώργου του Ματζιούκη, μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Εκτάκτως λοιπόν σήμερα μέχρι και τις 6.30 με όλα τα τελευταία νέα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Το μπάσκετ το οποίο έχει αγωνιστική υποχρέωση αύριο, την τελευταία του για το 2018, έχοντας ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι η αλήθεια, μπασκετικός Άρης στην έδρα της Κίμης. Θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ μετά από τις 6, καθώς μετά τις 5.30 θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Χρήστο Τσαλτίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη και τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, τις εξελίξεις που περιμένουμε κυρίως στην ομάδα και ενώ πλησιάζουμε προς το φινάλε του 2018, δεν αποκλείται αυτές τις τελευταίες ημέρες του έτους να φέρουν και εξελίξεις στον Άρη, όπου γίνεται μια προσπάθεια να πραγματοποιηθούν οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας και να έχουμε αφίξεις, μία-δύο αφίξεις τουλάχιστον την επόμενη εβδομάδα με το νέο έτος, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Σε δύο εβδομάδες βέβαια έχουμε ακόμα δρόμο. Ευτυχώς για τον Άρη θα πω εγώ που δεν υπάρχει αγωνιστική το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Ο Άρης βέβαια ήθελε εμβόλυμη και όχι να πάει το πρωτάθλημα μια εβδομάδα πίσω. Θα πούμε και συνέχεια τι έγινε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, το οποίο έδωσε το παρόν και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι έχει περισσότερο χρόνο και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε επίπεδο μεταγραφών και σε επίπεδο αποδεσμεύσεων για να κάνει αυτά που πρέπει. Με το κομμάτι της ενίσχυσης να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο μετά και από τη χθεσινή συνάντηση που είχαν ο Θόδωρος Καρυπίδης με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και τον Σάββα Παντελίδη. Ένα ραντεβού λοιπόν το οποίο πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, μια σύσκεψη για να το θέσω καλύτερα, μια εβδομάδα μετά από τα όσα είπαν οι τρεις άνδρες μεταξύ τους στην Αθήνα. Θυμίζω την Πέμπτη μετά από τον αποκλεισμό του Εργοτέλη. Συζητήθηκαν πολλά, με επίκεντρο φυσικά το μεταγραφικό και την ενίσχυση της ομάδας μέσα στο επόμενο διάστημα. Επισημοποιήθηκαν οι μεταγραφικοί στόχοι σε πρώτη φάση, οι παίχτες για τους οποίους θα κινηθεί αρχικά ο Άρης σε συγκεκριμένες θέσεις, και από σήμερα, αν όχι από σήμερα, από αύριο θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με 1-2 ποδοσφαιριστές με τους οποίους ο Άρης βρίσκεται σε επαφές το τελευταίο διάστημα και θα μπει στην φάση των τελικών συζητήσεων, όπου τελική συζήτηση βέβαια μην βάζουμε συμφωνία απαραίτητα, εντάξει, υπάρχει εδώ καιρό και λίγο καιρό μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με 1-2 ποδοσφαιριστές και πλέον ο Άρης θα μπει στο ζουμί της υπόθεσης, στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, και εφόσον όλα πάνε καλά, τότε είναι πολύ πιθανό από την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουμε να μετράμε αφίξεις στην Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι ότι όσο από τη στιγμή που πλέον κινούνται οι διαδικασίες, δεν αποκλείεται και μέσα από μέρα σε μέρα να περιμένουμε και κάτι από πλευρά Σάρι. Θέλετε μεταγραφικό, θέλετε αποδέσμευση ποδοσφαιριστή, πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Το ότι έχουμε ακόμη δύο εβδομάδες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν σημαίνει κάτι. Για μένα προσωπικά είναι και λίγος χρόνος που έχει ο Άρης. Γιατί μέχρι να φέρεις έναν ποδοσφαιριστή να μπει να κάνει 3-4 προπονήσεις με την ομάδα, θες και παίκτες που θα είναι να μπουν να παίξουν, αν όχι στο πρώτο μάτς του 2019, στο δεύτερο έστω. Που το ιδανικό θα είναι να μπουν και να παίξουν στο πρώτο. Αλλά όλα είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Θα δούμε τι θα μας φέρουν οι επόμενες μέρες σε αυτό το κομμάτι. Και μακάρι το 2018 να κλείσει ίσως και με κάποια μεταγραφή.
για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε κάτι, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι μια περίοδος που και αυτές τις τελευταίες μέρες του Δεκέμβρη αλλά και οι μέρες του Γενάρη γενικότερα είναι μέρες που οι ισορροπίες αλλάζουν από μέρα σε μέρα και από στιγμή σε στιγμή και από ώρα σε ώρα μερικές φορές. Σε όλα τα επίπεδα. Άρα δεν μπορούμε να βάλουμε και το χέρι μας στη φωτιά για το οτιδήποτε. Πολλά μπορεί να προκύψουν, αλλάζουν τα δεδομένα από τη μια στιγμή στην άλλη και περιμένουμε ενδιαφέρον όπως και εσείς και εμείς τι θα μας φέρουν οι επόμενες μέρες. Αύριο επιστρέφει η ομάδα στις προπονήσεις. Έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Είναι αλήθεια, όχι λόγω της προπόνησης μετά από 5 μέρες, αλλά λόγω της παρουσίας του Θόδωρου Καρπίδη αύριο στο Ρήσιο, καθώς ο ισχυρός άνδρας του Άρη αναμένεται αύριο στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, με την επιστροφή, με αφορμή και την επιστροφή των παιχτών από τις διακοπές των Χριστουγέννων, για να τους μιλήσει, όχι για να τους πει τα κάλαντα, είναι η αλήθεια, αλλά για να τους δώσει φυσικά τις ευχές του, αλλά και να τους μιλήσει για τον αποκλεισμό από τον Εργοτέλη, έτσι, γιατί μπορεί να μας φαίνεται λίγο μακρινό, τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται λίγο μακρινό, είναι η αλήθεια, αλλά ήταν πριν μια εβδομάδα. Μια ντροπιαστική στιγμή είναι η αλήθεια, και η οποία στιγμάτισε τη φετινή σεζόν του Άρη, ασχέτω αποτελέσματος αυτής, τον ερχόμενο Μάιο. Και λογικά ο Καρυπίδης θα μιλήσει στους ποδοσφαιριστές και θα τους φέρει και αυτός προ των ευθυνών τους για αυτή την παταγώδη αποτυχία όσον αφορά τον θεσμό του κυπέλλου, έχοντας φυσικά την ευκαιρία παράλληλα, από τη στιγμή που θα βρεθεί στο Ρήσιο, κατά πάσα πιθανότητα ο πρόεδρος του Άρη, να μιλήσει και με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, που θα είναι επίσης εκεί, αλλά και με τον Σάββατο Παντελίδη για το μεταγραφικό. Γιατί πλέον μπαίνουμε σε μια φάση όπου κάθε μέρα μπορεί να προκύπτει και κάτι. Κάθε μέρα μπορεί να υπάρχουν και εξελίξεις. Οι διαβουλεύσεις είναι συνεχόμενες, οι αναζητήσεις επίσης, οι επαφές με κάποιες περιπτώσεις παικτών, ναι. Και θα έχουν ευκαιρία τρεις άνδρες να πούνε και αύριο στο Ρήσιο, από τη στιγμή που θα δώσει το παρόν εκεί πέρα και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Υπάρχει ένα όνομα από τα πολλά βέβαια που προτάθηκαν στον Άρη, αλλά είδε το φως της δημοσιότητας. Αυτό του Φραν Κάρμπια, του 26χρονου Ισπανού εξτρέμ της Ρέους, η οποία Ρέους είναι πρώτον η πρώην ομάδα του Άλεξ Μενέντεθ. Και ο Σύλλογος Ισπανίας βρίσκεται σε φάση διάλυσης. Είναι η αλήθεια και αποχωρούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Πολλές ομάδες έχουν στρέψει το βλέμμα τους εκεί, οι ελληνικές, και οι μάνατζερ προτείνουν παίχτες από την Ρέους σε ελληνικές ομάδες. Και μεταξύ αυτών των ελληνικών ομάδων, ο Κάρμπια προτάθηκε και στον Άρη. 26 χρονών, αριστερός εξτρέμ. Είναι μια θέση στην οποία οι κεντρονόμαυροι υπό προϋποθέσεις μπορεί να αποκτήσουν ένα ποδοσφαιριστή. Διότι μην ξεχνάμε ότι πέραν του Γκάμα και του Ματέο Γκαρσία δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή καθαρού πλάγιου επιθετικού στην ομάδα. Και έτσι, αν βρεθεί μια καλή περίπτωση και είναι και προσιτή οικονομικά, ο Άρης μπορεί να ασχοληθεί. Βέβαια, καθημερινά φτάνουν, για να έχετε μια εικόνα, δεκάδες προτάσεις για παίχτες στους ανθρώπους της ομάδας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, κυρίως από το εξωτερικό. Και ανάμεσα σε αυτές είναι και το όνομα του Κάρμπια, του Ισπανού Εκστρέμ, ο οποίος θα εξεταστεί από τους ανθρώπους του Άρη και αναλόγως θα πάρθουν οι αποφάσεις. Θυμίζω αυτό το οποίο βέβαια ακούσατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Γιώργου του Παναγιωτίδη στο πέναλτι, ότι το παιχνίδι με την Ξάνθη θα διεξαχθεί το τριήμερο 12 με 14 του Γενάρη. 13 νομίζω θα γίνει το ματς του Άρη στα Πηγάδια. Δεν θα πάμε τελικά σε εμβόλυμη αγωνιστική. Δεν θα πάμε σε αγωνιστική το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Το πρωτάθλημα θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε. Είναι νομίζω μισή-μισή η κατάσταση για τον Άρη. Από τη μια τον ευνοεί γιατί του δίνει μια εβδομάδα επιπλέον για πολλά πράγματα γενικότερα. Αλλά από την άλλη, και ήταν αυτός άλλωστε και ο λόγος που ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος βρέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ψήφισε υπέρ της εμβόλυμης αγωνιστικής. Ο Άρης ήθελε να ξεκινήσει το 2019 με ένα παιχνίδι εντός έδρας. Και υπάρχει και μια λογική και ένα σκεπτικό για να προλάβω και τους πονηρά σκεπτόμενους, έτσι, αυτούς που τους αρέσει να πλάθουν σενάρια γενικότερα σε αυτή την πόλη. Ενώ αρνούνται όσα πράγματα λέγονται για τα δικά τους, για το δικό τους σπίτι. Ο Άρης ήθελε να ξεκινήσει το παιχνίδι το 2019 με ένα παιχνίδι στο γήπεδό του, γιατί είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Εντάξει, μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας. Και ήθελε ένα μάτς στην έδρα του. Να πάρει μια νίκη, να πάρει και ψυχολογία. Απέναντι σε μια Λαμία
που ναι, μεν βελτιωμένη με το Χάβο, αλλά είναι μια από τις αδύναμες, ένας από τους αδύναμους κρίκους της κατηγορίας. Έτσι λοιπόν ο Άρης για αυτόν τον λόγο ήθελε να ξεκινήσει με αυτό το παιχνίδι. Και όχι με το μάτς στα Πηγάδια, το οποίο φυσικά έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας από ένα Άρης Λαμίας, ο Κλάνης Βικελίδης. Όπως το ίδιο σκεπτικό νομίζω είχε και ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος, που ήταν αυτοί οι δύο μαζί με τον Άρη τρεις που ψήφισαν την εμβόλυμη. Αλλά υπερίσχυσε η άποψη των υπόλοιπων 13 και έτσι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει. Ναι, μεν στην ίδια ημερομηνία που είχαμε, 14 δηλαδή, 12, 13, 14, αλλά με την αγωνιστική που δεν πραγματοποιήθηκε. Βέβαια, ένα ερωτηματικό θα γίνει και με τους διαιτητές. Είναι η αλήθεια, γιατί είχαν δηλώσει ότι θα απέχουν μέχρι νεοτέρας. Υπάρχει μια συνάντηση με την ΚΕΔ που θα γίνει στις 4 του Γενάρη, αλλά είναι πρόθεση της Super League σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση με τους διαιτητές να ζητήσει τον ορισμό ξένων ρεφερείς για τα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής. Εγώ θα έλεγα να το εφαρμόσω κιόλας μέχρι το τέλος της σεζόν, να σας πω την αλήθεια, αλλά η εκείνο είναι μια πολύ άλλη μεγάλη κουβέντα. Anyway, λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Όπως είναι δεδομένο ότι τώρα πλησιάζει το Ρεβεγιόν, θα πάτε στα Alter Ego για να ντυθείτε γαμπρί και να σας βρει το 2019 καλό ντυμένους. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, το πρώτο κατάστημα. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, το δεύτερο. Και Παύλο Μελά 36 στο κέντρο της πόλης, το τρίτο κατάστημα. Και alterego-fashion.gr για να μπείτε και να πάρετε μια πρώτη γεύση του τι θα βρείτε στα μαγαζιά του Alter Ego. Πάμε στο break, Γιάννη Ζάτση, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και έχοντας τηλεφωνικά τον μόνιμο απόνα των τελευταίων ημερών, τον Χρήστανο Τσαλτίδη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4 All About Arizona Air. Παράθεπα μέχρι και τις 6.30, 7 παρά εκεί πέρα, εκτάκτος σήμερα, γιατί έχουμε μια ώρα για μπλε, για καλό σκοπό, στη συνέχεια του προγράμματος. FM και ενώ τα μηνύματα στο 545-26. Δεν νομίζω προλάβουμε σήμερα να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Μόνο για έναν έχει ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αυτός είναι ο Χρήστανος Τσαλτίδης. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς? Όποιος μπορεί πάντως, είναι καλό να βοηθήσει λίγο μετά. Ναι, η λεξία αρρωγή άλλωστε αυτό σημαίνει. Κάθε χρόνο ο Γιώργος το έχει καθιερώσει. Έχει την ώρα της και την προβολή της η αρρωγή και είναι για πολύ καλό σκοπό. Όσοι μπορούν λοιπόν, ήδη ο Ντρούλιμ το πρωί είδα έφερε τη σακούλα του με ό,τι μπορεί ο καθένας, να συγκεντρωθούν κάθε λογής καλούδια για 40 οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Οπότε και εμείς με χαρά παραχωρήσαμε το ένα ημίωρο της εκπομπής για να έτσι, επικοινωνηθεί ακόμα καλύτερα το όλο θέμα. Πάμε στα δικά μας, πάμε να δούμε λίγο τα του Άρεως. Γιατί περιμένουμε μεταγραφές, αποχωρήσεις, ναι. Με τα δεδομένα, αυτό που έλεγα και πριν, πλέον και στο κομμάτι των μεταγραφών αλλά και σε αυτό των αποδεσμεύσεων να αλλάζουν από μέρα σε μέρα σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Κοίταξε, εντάξει, αυτό είναι το παιχνίδι, ναι, των μεταγραφών. Ο Άρης από την άλλη όμως δεν πρέπει να μπει σε μια τέτοια λογική για το σύνολο των στόχων του. Θα πρέπει να είναι ήδη έτοιμος, θα πρέπει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Διαμαντόπουλος να είναι στη διαδικασία του να τελειώσει κάποιες κινήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά τα ζητήματα έχουν αρκετές παραμέτρους που μπορούν να σε βγάλουν από μια ευθεία γραμμή. Ειδικά εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχω δει μεταγραφές να χαλάνε την στιγμή που ο παίκτης είναι έχει το στυλό για να υπογράψει και χαλάει εκείνη τη στιγμή. Έχω δει μεταγραφές να χαλάνε αφού έχει περάσει και ιατρικές εξετάσεις. Έχω δει μεταγραφή να χαλάει αφού έχει παρουσιαστεί κιόλα. Θυμίζω την περίπτωση του Βόκολου, αν θυμάσαι, ναι, με τη φανέλα του Άρη, ή του Σαΐτ Τσίμπα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι, πόσο μάλλον πριν φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν είναι και ταυτότητα της δημοσιότητας επάνω. Ο Άρης όμως πρέπει να είναι έτοιμος. Ο Άρης πρέπει την επόμενη εβδομάδα να αρχίσει να ανακοινώνει ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπουν και στην διαδικασία της προετοιμασίας για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, που νομίζω θα είναι με την Ξάνθη τελικά. Έτσι, ναι, ναι. Εγώ γύρω στις 2 που έφυγα, αυτό ισχύει. Δεν ξέρω αν ορίστηκε. Αυτό παραμένει. Ορίστηκε η μέρα. Η μέρα δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη βολεύει και δεν βολεύει τον Άρη. Και θα σου το εξηγήσω γιατί αν πηγαίναμε στο σενάριο που ήθελε το πρωτάθλημα ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο, ο Άρης έχανε μια εβδομάδα. Τώρα ναι, μην κερδίζει μια εβδομάδα, αλλά δεν ξεκινάει με ένα παιχνίδι στην έδρα του. Ναι.
Δεν ξέρω, ο Άρης πάντως ήθελε να παίξει με τη Λαμία το πρώτο μάτς. Φυσιολογικό ναι, από την άλλη έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να δίνεται μια ευκαιρία εξηλαίωσης σε ένα βαθμό έτσι, στην Ξάνθη. Και σίγουρα με μια νίκη στην Ξάνθη θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο και με την Λαμία σε σχέση με αυτό που θα είχε αν έπαιζε κατευθείαν Δευτέρα, μάλιστα 14 του μήνα με την ομάδα της Θεότητας. Τέλος πάντων, πολλές φορές το αγωνιστικό όφελος με το οικονομικό και εννοώ τα εισιτήρια κτλ. Δεν συμβαδίζουν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Άρης πρέπει στο παιχνίδι με την Ξάνθη, λογικά θα γίνει 13 του μήνα, αν ακολουθήσουμε το πρόγραμμα που υπήρχε στην αγωνιστική που δεν έγινε, θα πρέπει να είναι ενισχυμένος. Δεν γίνεται να μην είναι ενισχυμένος στο συγκεκριμένο παιχνίδι και σε όλη σε όλο τον Ιανουάριο, που θα, όποια παιχνίδια γίνουν μέσα στον Ιανουάριο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο Άρης είναι ήδη να έχει ετοιμαστεί, να έχει μιλήσει με τους υποψήφιους και σιγά σιγά να μπαίνει στη διαδικασία των εξετάσεων, των υπογραφών και όλων των υπολείπων. Νομίζω ότι αυτό που περνάει από την ΠΑΕ προς τα έξω είναι ότι υπάρχουν ήδη 2-3 τέτοιες περιπτώσεις, ότι είναι δηλαδή στην τελική ευθεία αυτές οι περιπτώσεις. Σίγουρα είναι διαφορετικό να κλείνεις ένα παίκτη στην αρχή Γενάρη, διαφορετικό να το κλείσεις στο τέλος. Από την άλλη, για μένα θα φανεί και για κάποιους ποδοσφαιριστές το τι ακριβώς θέλουν. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και για το τι έχει προσφέρει μέχρι τώρα, παραδείγματος χάρη, ο Ματέο Γκαρσία και το τι έχει προσφέρει ο Μαυράη. Και το λέω με την έννοια ότι ο ένας ποδοσφαιριστής ήρθε, τράβηξε ο Δολούκη της προετοιμασίας κτλ. Και άλλος ήρθε 18 Σεπτεμβρίου. Δεν γίνεται να μην αποτυπώνεται αυτό και στις εμφανίσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ουσία όσον αφορά τις μεταγραφές. Τώρα ξέρω ο κόσμος θέλει ονόματα. Ήδη κυκλοφορεί και ένα πρώτο που προτάθηκε. Ο κόσμος. Ναι, θα τα πεις και πιο αναλυτικά. Ο κόσμος θέλει ονόματα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να μάθω είναι ότι πράγματι την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και εντάσσονται άμεσα με την ομάδα και μπορεί να τους υπολογίζει ο Παντελίδης για το επόμενο παιχνίδι. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, αυτό είναι που με νοιάζει. Τώρα από εκεί και πέρα τα ονόματα θα τα μάθεις και πέντε, θα τα μάθεις παραπέντε. Δεν έχει πλέον μεγάλη αξία και σημασία γιατί πάρα πολύ απλά και μηντιακά να το δούμε. 5 και 1 πρώτο λεπτό το γράφει ο ένας, 5 και 2 λεπτά το έχει γράψει ο άλλος. Το θέμα είναι να είναι καλοί ποδοσφαιριστές, να κολλήσουν με την ομάδα, να έχουν στις θέσεις που πραγματικά πονάει η ομάδα και από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα νομίζω θα είναι πιο εύκολα για τον Άρη. Τώρα, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι όντως, το λέει η ΠΑΕ, ότι όντως τρεις μεταγραφές είναι έτοιμες και είναι στο τελικό στάδιο μάλλον, να το πω σωστά. Μακάρι άμεσα να έχουμε και τις ανακοινώσεις και να προχωρήσει ο σχεδιασμός ώστε μετά να γίνουν και για τα απαραίτητα συμπληρώματα. Φαντάζομαι ότι αν όχι αύριο στην πρώτη προπόνηση μετά τις διακοπές των παικτών είναι πολύ πιθανό και αύριο ακόμα να έχουμε κάποιες απουσίες παικτών οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα. Τους έχουμε αναφέρει λίγο πολύ. Έχω την αίσθηση ότι η διαφοροποίηση αν όχι ολοκληρωτική μερικώς διαφοροποίηση υπάρχει στο θέμα του Μαύραη. Τα είπαμε και χθες. Για μένα βέβαια αυτό δεν βγάζει σοβαρότητα, αλλά από εκεί έπειτα οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ομάδα, από τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή και από τον πρόεδρο. Τώρα αν χθες αποφάσισαν ότι τελικά θα πρέπει να μείνει ο Μαύραη, δεν το έχουν πει και ξεκάθαρα, ούτε βέβαια έχουν πει επίσημα ότι θα φύγει, αλλά ανεπίσημα μας το έχουν πει όλοι, ότι είναι στη λίστα αυτή που θα κληθεί να λύσει το συμβόλαιό του. Βέβαια από εκεί έπειτα πολλές φορές έχω πει ότι ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία και από αυτούς που θέλουν να φύγουν τελικά φεύγουν οι μισοί ή δεν φεύγει κανένας, αλλάζει αυτό πάρα πολλές φορές. Αλλά για τον Μαύραη από τα συμφραζόμενα, επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι ότι προφανώς και κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πρέπει όμως να τοποθετούν και δημόσια και να εξηγήσουν στον κόσμο
τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωσή του και αν τελικά του δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, να το ξέρουμε άπαντες ότι υπάρχει η ανάληψη της ευθύνης από τον τάδε ή τον τάδε, η απόφαση είναι του τάδε, για να κριθεί και αναλόγως, γιατί μέχρι τώρα είναι απογοητευτικός, χωρίς καμία αμφιβολία, ο Αλβανός. Και να σου πω και κάτι, μου δείχνει ότι δεν έχει καμία συνέστηση το παλικάρι. Μακάρι να παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός μετά την διακοπή, ναι. Αλλά όταν έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και αυτός μου βγαίνει φωτογραφία στο Ντουμπάι στην πισίνα, προφανώς δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Ναι, ναι. Και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι, δεν είναι από την Ισπανία, την Γερμανία, θα μου πεις εκεί μεγάλωσε βέβαια, εδώ είναι το αναλαφρυντικό, είναι από την Αλβανία. Δηλαδή έχει συνέστηση του τι σημαίνει Μεσόγειος και πώς διαχειρίζονται τα πράγματα στη Μεσόγειο. Βέβαια, ξαναλέω, αυτός έχει στη Γερμανία. Γερμανοθραμμένος είναι κυρίως αυτός. Ναι, ίσως αυτό να είναι το ελαφρυντικό, ναι, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι ο Μαυράη, το θέμα μας είναι η ομάδα να καταφέρει να βρει παίκτες ικανούς να τη βγάλουν από το αγωνιστικό αδιέξοδο και από εκεί και έπειτα να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα από τους παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν στην ομάδα. Αυτά είναι ολίγες για τα μεταγραφικά. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα αρχίσουν να τρέχουν από αύριο κυρίως. Από τη μέρα δηλαδή που θα δούμε τους παίκτες να επιστρέφουν. Να δούμε αν θα επιστρέφουν καταρχήν άπαντες και αν σε αυτούς που δεν θα επιστρέψουν θα είναι και ονόματα παικτών που είναι υπό παραχώρηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια έκπληξη, δηλαδή με κάποιον παίκτη ο οποίος έχει ζητήσει να φύγει ή οτιδήποτε. Προφανώς και θα το είχαμε μάθει. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα ήταν σωστό και σόφρονο από την πλευρά της ΠΑΕΑΡΙΣ να το επικοινωνήσει και όχι ξαφνικά να διαπιστώσουμε ότι λείπει ο Τσαλτίδης, άρα που είναι ο Τσαλτίδης και να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε εκείνη τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές οι ομάδες θα κάνουν κάτι τέτοια και είναι το χειρότερο για μένα στο επικοινωνιακό κομμάτι αυτό. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει απρόπτο δηλαδή για τον Άρη. Εν γνώση της ΠΑΕΑ πρώτα, γιατί μπορεί τώρα άμα πάει ο Μπρούνο Κάμα στην Πορτογαλία και δεν γυρίσει ποτέ, που δεν νομίζω, μια χαρά συνεπής είναι το παιδί μέχρι στιγμής, δεν είναι ευθύνη της ομάδας, έτσι. Υπάρχει και αυτό πάντα. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει περίπτωση του φόρτης της ΟΣΕΡ, ο οποίος για μένα στα μάτια μου δείχνει μια πάρα πολύ καλή περίπτωση, ποδοσφαιριστή για να βοηθήσει την ομάδα, είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που χρειάζεται η ομάδα. Είχε παγώσει, τώρα... τουλάχιστον και αν προφόρησε αυτά, να φέρει λίγο τις τελευταίες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα προχωρήσει κάτι μέσα στα επόμενα 24 ώρες για τον συγκεκριμένο. Μπορεί να φταίει και το γνωστό ότι έλειπε για διακοπές, ας πούμε. Εντάξει. Μια χαρά. Τώρα θα δούμε. Υπάρχουν αυτοί οι διάφοροι της ΡΕΟΥΣ που προκύπτουν και προτείνονται σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, οι παίκτες από τη συγκεκριμένη ομάδα που είναι υποδιάλυση, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Αναμένουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήσανθε. Καλή χρονιά, θα πω τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, δεν εννοώ. Οπότε να πούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θες και ένα σχόλιο για τον μπάσκετ, μήπως να κάνεις, γιατί έχουμε αύριο διαγωνισμό. Θέλω να πω ότι να ευχηθούμε αύριο τον μπάσκετ να κλείσει τη χρονιά σωστά. Με μια νίκη που δεν θα προσθέσει ακόμα μεγαλύτερο προβληματισμό. Νομίζω ότι με μια νίκη θα είναι μια πολύ βαθιά ανάσα για την ομάδα. Είναι και απέναντι στην Κίμη που βρίσκεται στην τελευταία θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι αν χάσεις, καταρχήν νομίζω πας στην διάδα των ομάδων που θα βρίσκονται στις θέσεις, στη ζώνη του πρωταθλήματος. Αν χάσεις, Χρήσανθε, κλάφτα Χαράλαμπε είναι. Αλλά... Χαράλαμπε, ναι. Ελπίζω λοιπόν αύριο να υπάρξει το καλό εκτός έδρας πρόσωπο του Άρη, γιατί ο Άρης έχει κάνει κάποιες νίκες όλες εκτός έδρας μέχρι στιγμής και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά και ο κύριος Καστρίτης θα πανηγυρίσει έτσι όπως θα φέρνει η μοίρα την πρώτη νίκη εις βάρος της προηγούμενης. Απλά εγώ ελπίζω μια πιθανή νίκη αύριο να μην κάνει τους ανθρώπους του Άρη και τον κύριο Γουλιέλμου κυρίως να επαναπαυτούν όσον αφορά το θέμα του μπαν. Γιατί το συζητούσαμε και με το Σταμάτη την περασμένη Δευτέρα, ο οποίος Σταμάτης είπε ότι ανάλογα με το αποτέλεσμα στην Κίμη θα εξαρθούν κινήσεις του Άρη πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για μένα ήδη θα έπρεπε να έχει δρομολογήσει ο Άρης κάτι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι είναι απίθανο να λυθεί το μπαν. Δεν πρόκειται να λυθεί το μπαν. Μακάρι να μας διαψεύσουν οι. Έστω και με τη βοήθεια. Ανθρώπων εκτός ομάδος, έτσι, γιατί... Μιλάμε για 6
περιπτώσεις που πλησιάζουν και ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Νομίζω ειδικά την δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ας το λένε από την ΚΑΕ. Τώρα μακάρι ξαναλέω να διαψευστούμε, ναι, να έχουν κάνει κάποιες κινήσεις οι άνθρωποι που να μην τους ξέρουμε και να έχουν φτάσει στη λύση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο να λύσει τον μπαν, δεν πάει και να κλείσει όλους τους παίκτες από την Ελλάδα με τα letter of clearance, δηλαδή στην Ελλάδα, και μάλιστα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο έγινε φέτος ήταν να γίνει μια ομάδα η οποία δεν θα πάμε σε αλλαγές. Τώρα, αν υπάρξουν προσθήκες ή οτιδήποτε άλλο, έχω την αίσθηση θα γίνουν από τους διαθέσιμους στην αγορά παίκτες. Τον έγραφε προχθές τον έναν οφταμάτη, δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια, που παίζει στον Καναδά, αλλά το letter of clearance έχει μείνει εδώ. Με ενδεχομένως ο Τολιόπουλος από τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάποιες τέτοιες προσταφαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν, νομίζω, για τον Άρη. Εκτός αν πραγματικά υπάρξει η διάθεση από τους παίκτες που έχουν μπανάρει την ομάδα, θα το πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να πάρουν κάποια πολύ λίγα χρήματα και να έρθουν σε συμφωνία με τις ομάδες. Αλλά και αυτό νομίζω ότι είναι δυσκολία. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όμως ο ποδόσφαιρος, ότι πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι το καλό της ομάδας είναι και το δικό τους καλό, για να πάρουν κάποια στιγμή, αν όχι όλα τα λεφτά που έχουν. Κάποια από τα λεφτά που μπορούν να πάρουν, έτσι. Στο μπάσκετ, μάλιστα, η κατάσταση είναι τελείως πιο χαλαρή σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Έχει τον μπαν. Πάρα πολύ ωραία. Στον μπαν υπάρχει 2-3-4 χρόνια. Και παίρνω τον ένα, φεύγει ο ένας, θα παίρνω τον άλλον. Που είναι το letter of clearance στην Ελλάδα. Εντάξει. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση από την πλευρά των παικτών, πόσο μάλλον όταν τα περισσότερα χρήματα είναι μη δουλευμένα, έτσι. Ναι. Από την καταστροφική διαχείριση του Λάσκαρ, που τώρα καταλάβαμε γιατί τους άφηνε να κάνει προσφυγές. Δεν τον ενδιαφέρε. Άμα θα είναι 100, 200 ή 300, γιατί πάρα πολύ απλά δεν είχε κανένα σκοπό να τα πληρώσει. Έτσι. Έτσι. Ωραία. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Κάναμε μια κουβεντούλα γενική φύσεω και για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και για τον μπασκετικό φυσικά, ο οποίος έχει παιχνίδι αύριο και θα μιλήσουμε μετά τις 6 για το μπάσκετ. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σε FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Είπαμε για τον Κάρμπια, ο οποίος προτάθηκε στον Άρη, 26 χρονών, Ισπανός εξτρέμ. Δεν είναι μια περίπτωση η οποία ντε και καλά θα προχωρήσει, είναι μια περίπτωση όμως από τις πολλές που έχουν φτάσει στα χέρια των ανθρώπων της ομάδας. Παίξει που φέτος μέχρι στιγμής έχει 17 φανίσει και ένα γκολ με τη φανέλα της Ρέντζ, η οποία διαλύεται, φεύγουν όλοι. Και πολλοί από τους παίχτες των Ισπανών προτείνονται και σε ελληνικές ομάδες. Έτσι. Μεταξύ αυτών των ομάδων βρίσκεται και ο Άρης, που έφτασε στα χέρια του η περίπτωση του Κάρμπια. Τώρα το αν θα προχωρήσει ή όχι, θα φανεί. Έχουμε μέρες. Δεν είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή ο εξτρέμ προτεραιότητα για τους ανθρώπους της ομάδας. Άλλες είναι οι προτεραιότητες, δηλαδή ο φορ, ο αριστερός μπακ και ένας παίχτης στον άξονα, σίγουρα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο Γιαννόπουλος. Καλείτε στο 2317-51-933 και το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου, αν έχετε φορτηγό, έρχεται και σας βάζει μπρος 24 ώρες το 24, όπως φυσικά Mr. Gold, κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή που δεν έχει φάει ακόμα ο Γιάννης Ζάτσης. Delivery 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Και είναι φοβερή, μεγάλη με την νουτέλα από πάνω είναι. Γιάννη Ζάτση, εξαιρετική. Λοιπόν, ο Γιάννης Ζάτσης, ο οποίος αναπολύει Χριστούγεννα στην Αυστραλία με ήλιο, καλοκαίρι και μπάνιο στην παραλία, φιλέ. Εδώ πέρα. Και εσύ μόνο έχετε το καλοκαίρι το δικό μας, δηλαδή. Μάλιστα. Τι ανάποδα πράγματα είναι αυτά, φιλέ. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, για να κάνεις Χριστούγεννα τώρα με την παραλία και τον ήλιο, δεν γίνεται. Μπορεί να το λέμε τώρα, το λέω τώρα αγόρι παιδί μου, γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Εσείς έχετε συνηθίσει αλλιώς, παίζει και αυτό το ρόλο του. Λοιπόν, πάμε στο break των 6 και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θυμίζω και πάλι θα πάμε μέχρι τις 6.30 εκτάκτο σήμερα, γιατί υπάρχει μια ώρα για μπλε για καλό σκοπό που ακολουθεί. Πάμε στο break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 6.30. Είπαμε όλα about Aris on Air στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην κονσόλα. Βασίλης Καβαδίας έχει αναλάβει και θα μας κάνει παρά και αυτός για το επόμενο μισάωρο.
λιγότερο 20 λεπτό. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ σε λίγη ώρα με τους αρμόδιους, γιατί τα είπαμε λίγο και με το Χρύσανθο. Θα μιλήσουμε με τους ρεπόρτερ μας, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι αύριο στην Κίμη για τον Άρη, το τελευταίο του 2018, μια εβδομάδα μετά από την ήττα σοκ, θα λέγαμε, από το Χολαργό, στο Αλεξάνδριο, η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη καλείται να πάρει ένα πολύ σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα κόντρα στην ομάδα της Εύβοιας. Δύσκολο παιχνίδι και θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά εντός ολίγων δευτερολέπτων, αν τον έχουμε ήδη, Βασίλη Καβαδία. Δεν τον έχουμε. Είσαι λίγο ντεφορμέ. Γιατί φιλαράκι μου έτσι. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, FM κενό. Το μήνυμά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, ένα μήνυμα. Δεν είναι για τον αέρα αυτό. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο γέντον Παραπονιάρη, γιατί το διαχείριμα Γιάννη Παραπονιάρη είναι μεγάλο αύριο κοντά στην Κίμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερου. Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτή. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε σημείο να διακυβεύεται εμπολής, ας πούμε, η πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα σε ένα μάτς με την Κίμη. Ένα μάτς που τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν ένα παιχνίδι ρουτίνας για την ομάδα. Ένα παιχνίδι που θα το σημείωνε ως νίκη πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αλλά έτσι όπως φτάσαμε και μετά και αν γίνεται το Χολαργό, πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε και να δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα και σημασία σε αυτό το μάτς. Και αυτό προκύπτει, Νίκο, από το γεγονός ότι η ομάδα με την εικόνα που παρουσιάζει, μετά μάλιστα και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία με την έλευση του Γιάννη Γαστρίτη, βγάζει αυτή την ανασφάλεια μέσα στο παρκέ, βγάζει αυτή την εικόνα αβεβαιότητας που δεν ξέρεις τι θα αντικρίσεις μέσα στο παρκέ. Είδαμε την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Χολαργό, να παίζει στο ρελαντί και να έχει μια διαφορά συν 17 πόντων και να μπαίνει στην τρίτη περίοδο να βάζει 8 πόντους και να γυρνάει όλο το μάτσο Χολάργος. Και στο τέλος να το χάνεις κιόλας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πραγματικά δεν μπορείς να το προβλέψεις το φετινό Άρη. Δεν ξέρεις ούτε πώς θα ξεκινήσει, ούτε πώς θα διατηρήσει την απόδοσή του στην πορεία. Το νεκρό διάστημα που θα έχει στο παιχνίδι του, πόσο θα επηρεάσει την εξέλιξη του σκορ και και τη διακύμανση. Γενικότερα είναι μια κατάσταση έτσι τελείως απροσδιορίστη μετά από ένα μεγάλο δείγμα που έχουμε, καθώς έχουν επεχθεί αρκετά παιχνίδια μέχρι στιγμή στην σεζόν. Έχουμε 10 για το πρωτάθλημα, έχει παίξει κύπελο η ομάδα, έχει παίξει FIBA Euro Cup, έχει παίξει προκριματικά Champions League, έχει δηλαδή ένα μεγάλο δείγμα στα χέρια της, ούτως ώστε να είμαστε και εμείς σε θέση να κρίνουμε. Και είναι αυτό που λέω, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα. Μπορεί να κάνει το τέλειο ξεκίνημα, μπορεί να χτίσει μια διαφορά διψήφια σε πόντους και ξαφνικά μέσα σε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο στην τρίτη περίοδο να διαλύσει όλη την προσπάθειά της να καταρρύψει όλα όσα έκανε στα προηγούμενα αγωνιστικά λεπτά. Ελπίζουμε αυτό το φαινόμενο, αυτό το φάντασμα του γάμα δεκαλέπτου να μην εμφανιστεί και στο προσεχές παιχνίδι με την Κίμη. Μία Κίμη η οποία καίγεται και αυτή για βαθμούς, καθώς μετά από 10 παιχνίδια μετράει μόλις μία νίκη και έχει 9 ήττες, βρίσκεται σε δεινή θέση η ομάδα της Χαλκίδας και αυτό είναι κάτι το οποίο την κάνει ακόμη πιο επικίνδυνη. Γιατί παίζει στην έδρα της, θα τα δώσει όλα, ούτως ώστε να προσθέσει επιπλέον βάρος, επιπλέον προβληματισμό στον Άρη, ο οποίος προέρχεται από ένα αρνητικό σερί 5 ητών με την χειρότερη αυτή κόντρα στο Χολαργό. Η ήττα αυτή θεωρώ ότι πόνεσε πιο πολύ τους κίτρινους από τα παιχνίδια που έχουν προηγηθεί. Θα την έβαζα στην ίδια συνωμοταξία τη συγκεκριμένη ήττα, Νίκο, με εκείνη που υπέστη η ομάδα εκτός έδρας με τον Πανιόνιο. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν κομβικά
μέχρι στιγμής. Σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν δύσκολο, ειδικά τις 8-9 πρώτες αγωνιστικές, όπου η ομάδα έπαιξε με όλες τις ομάδες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις 5 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον Περιστέρι, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Πέρασαν όλα αυτά τα βαριά παιχνίδια, ιτήθηκε από τον Πανιόνιο, ιτήθηκε από τον Χολαργό. Λέγαμε μάλιστα ότι πριν το παιχνίδι με τον Χολαργό, ότι ξεκινάει πλέον ένα βατό πρόγραμμα, μια βατή αγωνιστική περίοδος για τον Άριο, όπου η ομάδα πρέπει να σημειώσει στο δυνατόν περισσότερες νίκες. Γιατί έχει το Χολαργό, έχει τώρα την Κίμη, η οποία βρίσκεται την τελευταία θέση. Επόμενη αγωνιστική έρχεται ο Ήφαιστος μέσα στο Παλέ και ο πρώτος γύρος ολοκληρώνεται με το ματς στο Ρέθυμνο. Ένα Ρέθυμνο το οποίο και αυτό αμφιταλαντεύεται την φετινή σεζόν. Βέβαια, στις τελευταίες αγωνιστικές, στα τελευταία παιχνίδια έχει δείξει σημάδια βελτίωσης για το Ρέθυμνο. Γι' αυτό η ομάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι πρέπει να βελτιώνεται, πρέπει να παρουσιάζει και κάτι καινούριο μέσα στο παρκέ, πρέπει να σταθεροποιεί την απόδοσή της, κάτι το οποίο δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Το παιχνίδι το αυριανό στην Κίμη είναι must win για τον Άρη, το έχουν αντιληφθεί άπαντες στο στρατόπεδο της ομάδας, από προπονητές και παίκτες μέχρι και το υπόλοιπο staff το οποίο λειτουργεί στην ομάδα. Είναι ένα παιχνίδι με την Ουραγό, απέναντι στην Ουραγό, η οποία ναι μεν καίγεται για βαθμούς, αλλά για να είναι Ουραγός υπάρχει εξήγηση. Έχουμε ανεβάσει και κάποια κείμενα στο Λαμπαουτάρις, έτσι ρίχνοντας μία ματιά στη στατιστική, που δείχνει ότι η Κίμη αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος με 82,5 πόντους παθητικό. Είναι η ομάδα η οποία κάνει τα περισσότερα από κάθε άλλη στο πρωτάθλημα, τα περισσότερα λάθη από κάθε άλλη στο πρωτάθλημα με 17,1%, με 17,1 λάθη ανά παιχνίδι. Και είναι και η ομάδα η οποία έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία, συγκεντρώνει τους λιγότερους βαθμούς από κάθε άλλη στο σύστημα αξιολόγησης, στο ranking. Έχει δηλαδή 61 βαθμούς κατά μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης. Όλοι αυτοί οι δείκτες κάτι δείχνουν, κάτι αποτυπώνουν, οπότε ο coach Καστρίτης και οι παίκτες του πρέπει να εκμεταλλευτούν όλα τα τροτά σημεία του αντιπάλου τους, να βγάλουν στο παρκέ το καλό πρόσωπο που έβγαλαν κόντρα στο Χολαργό στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Χολαργό, για να χτίσουν, για να σταθεροποιήσουν μια διαφορά εκεί στο διψήφιο, στους 10, στους 8, στους 9 πόντους, εκεί που θα τους δώσει και ένα ψυχολογικό αβαντάζ και να πάρουν μια νίκη προκειμένου να ανασάνουν βαθμολογικά και να πάρουν επιπλέον ψυχολογία εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, κάθε παιχνίδι είναι απαιτητικό και ποτέ και δεν μπορείς να προβλέψεις το πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα μέχρι στιγμής με την εικόνα που παρουσιάζει. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει στο αυριανό παιχνίδι. Θύμισε μου λίγο την ώρα. Στις 6 ώρα. Στις 6 ώρα. Εσύ ως ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Το βάρος για τον κόσμο του Άρη πέφτει εκεί και σε ένα παιχνίδι νομίζω που δεν θα απασχολήσει μόνο τον κόσμο του Άρη, αλλά γενικότερα τους φίλους του μπάσκετ στην Ελλάδα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όπως και να το κάνουμε. Βέβαια, όχι για κάποια τις προσθέσεις βαθμολογίας, αλλά εδώ που φτάσαμε, ας πάρει η ομάδα το ροζ φύλλο αγώνα αύριο να κλείσει καλά το 18 και το 19. Βλέπουμε τι θα μας φέρει. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη για τα τελευταία νέα πριν από το αυριανό κρίσιμο παιχνίδι. Δυστυχώς φτάσαμε να λέμε ότι είναι κρίσιμο για τον Άρη ένα παιχνίδι με την Κίμη, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να την αποδεχόμαστε, όσο και αν μας πληγώνει και μας χτυπάει άσχημα. Ένα κρίσιμο παιχνίδι με την Κίμη αύριο στην Χαλκίδα. Ο Άρης, ο οποίος θα αγωνιστεί με τον κόσμο το αύριο στη Χαλκίδα, κόντρα στην Κίμη, φίλοι της ομάδας και από τις γύρω περιοχές, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάμε για μια τόσο μεγάλη απόσταση άλλωστε. Θα βρεθούν στην Χαλκίδα, στο γήπεδο της Κίμης, για να στηρίξουν τους παίχτες του Γιάννη Καστρίτη. Και το έχουν ανάγκη, νομίζω,
πολύ στο αυριανό μας με την Κίμη. Μια ομάδα πολύ χαμηλού επίπεδου, όπως μαρτυρούν και οι αριθμοί και τα στατιστικά που μας έλεγε νωρίτερα ο Γιάννης ο Παραπονιάρης, αλλά οι αριθμοί δεν παίζουν πολλές φορές μπάσκετ και δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα εύκολο παιχνίδι για τον Άρη. Αν ο Άρης είναι αυτός που πρέπει ή αυτός που ήταν μέχρι ενός σημείου κόντρα στο Χολαρκό, τότε νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα την πάρει την νίκη. Αλλά άμα παρουσιάσει πάλι αυτές τις αυτοκτονικές τάσεις που είχε το περασμένο Σάββατο στο Παλέ, τότε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να φύγει με το ροσφύλλο αγώνα αύριο από την έδρα της Κίμης. Θα ενημερωθείτε φυσικά και μέσα το Λίμπερο και μέσα το Λαμπαουτάρης για την εξέλιξη του παιχνιδιού και όλο το ρεπορτάζ. Θα υπάρχει αύριο ενημέρωση και από την παρουσία του Θεοδωρή Καρυπίδη στην προπόνηση της ομάδας στο Ρήσιο, η πρώτη για τους παίχτες μετά από την επιστροφή, μετά από τις μέρες των Χριστουγέννων. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το Βέλεθ, ο οποίος αναμένεται, αν όχι από αύριο, από την Κυριακή, να μπει και αυτό σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, έχοντας ξεπεράσει αυτή την διάταση που αποκόμισε από το μάτς με τον Εργοτέλη στο κύπελο την προηγούμενη εβδομάδα. Και ο Σόουζα σιγά σιγά μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του Παντελίδη. Και έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα και με τις ημερομηνίες και με το πρωτάθλημα ξεκινάει εν τέλει το τρίμερο 12, 13 και 14 Γενάρη, ο Πορτογάλος λογικά μέχρι τότε θα προλάβει να έχει τεθεί και στη διάθεση του 53χρονου τεχνικού. Δεν είναι βέβαια μια πρώτη επιλογή, μια βασική επιλογή, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο το καλύτερο για έναν προπονητή. Ελπίζω ότι μέχρι εκείνο το παιχνίδι θα έχουμε και επιπλέον νέα πρόσωπα στην ομάδα. Βασίλη μου, ορίστε. Αφού πήρε ο φίλος, θα τον βγάλουμε. Μια γραμμή. Γιατί θα κλείσουμε σε λίγο, αλλά να τον βγάλουμε τον φίλο. Καλησπέρα. Λοιπόν. Ναι. Επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο. Έλα, φιλαράκι μου, έλα, ναι. Επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, αυτό το γιου μου που λέγεται το ράδιο να κλείσει και θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, αυτό το γλύψιμο και στο έλεγε από το Ηράκλειο, την προπονητική απάτη, έχω εγώ εδώ πέρα στη Σύνδο και στη Χαλάστρα, ναι. Τον Ζήφκα θα κάνει εκπομπή ο επόμενος από σένα. Ρώτα τον ποιος είναι ο Ζήφκας. Ο Ζήφκας. Ναι, ρώτα τον, θα σου πει, έπαιζε με τον Χατζηπαναγή. Μάλιστα. Και είναι προπονητής εδώ. Κοίταξε, το έχει τη συνηθίσει πια. Και κουνούπια πολλά σπίτα, έχει εκεί. Και από το Καμπανιακό και από τον Εργοτέλη έρχονται. Ο Κουεμάχα, που είπε ο Τσαλτίδης, φαίνεται καλός, έρχεται ο Κουεμάχα. Έρχεται ο Νάιντος, το θυμάσαι τον Νάιντο. Το θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι. Τέτοιες θα έρθουν τώρα. Και κοιτάξτε, το Καλαμπούρι τελείωσε. Το γλύψιμο κάτι απάτες, στυλ σιώπη που τους φέρνετε και τους λέγατε τι ωραίος παίκτης. Κοίταξε, και εδώ έχουμε σκυλιά. Αλλά τέτοια σκυλιά δαγκάνουν τα δικά μας. Μην είσαι ισοπεδωτικός. Είμαι ισοπεδωτικός, διότι φοβηθήκατε. Μην τυχόν πάρει ο Άρης πρωτάθλημα, πέμπτη αγωνιστική, να κορυφθεί. Φοβηθήκαν όλοι ρε εσύ. Όλοι φοβηθήκαν. Δεν μπορούσατε να έχετε καμία ισορροπία. Μα καμία. Και τι έφτιαξε ο προπονητής. Και στο είπε κιόλας εκείνος από το Ηράκλειο. Το θυμάσαι? Ποιο? Ο δημοσιογράφος. Το που έδιωξε, που διώξε τον προπονητή. Δεν έχουμε βγάλει δημοσιογράφο από το Ηράκλειο. Όχι, φίλε, τον αγώνα του Εργοτέλη, θυμάσαι, του σου έλεγε. Α, την ώρα του παιχνιδιού, τι μου έλεγε. Θυμάσαι, του σου έλεγε. Ότι δεν μπορούσε. Εγώ τα γυρίζω τα ράδια, ξέρω τι λέει ο καθένα. Δεν μπορούσε να. Τον παραξένεψε από απομάκρυνση του Ερέρα. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Θα διώξετε Ματίγια, Κολάσο, Ματέο θα γυρίσει στην Απάλμα, ο Μπρούνο Γκάμπα θα φύγει. Ναι. Ετοιμαστείτε, θα φύγει ο. Ο Μαυρά είναι παλτό. Θα φύγει και ο άλλο και ο Βέλερ και έρχονται. Έρχεται ο Γιαννιώτας. Αυτή η παιχτάρα έρχεται. Επί Χαλκιδικής. Κάτσε, κάτσε. Ποιος είπε ότι θα φύγουν. Ποιος είπε ότι θα φύγουν όλοι αυτοί και θα έρθει ο Γιαννιώτας. Περίμενε. Διάλογο θες. Διάλογο θες. Περίμενε. Ποιος είπε ότι θα φύγουν όλοι αυτοί και θα έρθουν αυτοί που λες. Περίμενε. 12 δεν είναι. Φεύγει, πώς το λένε, ρε. Ο Ιτζόγλου από τον Ηρακλή. Ο Ιτζόγλου θα φύγει, μάλλον, ναι. Ο Ιτζόγλου θα τον πάρει στον Ηρακλή. Κύριε, ο επόμενος τον Ιτζόγλου θα τον πάρει στον Ηρακλή. Έχουμε και τον Ζήφκα εδώ. Ακούτε, κύριε. Λοιπόν, είναι κι άλλα. Περίμενε. Δεν θέλετε, λέει, από στιγμή που διαλύονται στην Ισπανία, γιατί στην Ελλάδα δεν διαλύονται. Στην Ελλάδα είναι όλα ωραία πλασμένα. Και η χρονιά τελειώνει. Και η χρονιά τελειώνει γιατί μη τυχόν γκρινιάξεις, μη τυχόν πεις τίποτα, γιατί θα έρθει ο Γιάννης ο Κόντης. Η καραβιά του Γιάννη Κόντι έρχεται. Έρχεται ο Φερέρ.
Τα έχει μπερδέψει λίγο. Γιατί έρχονται όλοι αυτοί. Τα έχει μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα. Και τη χρονιά την άλλη θα τα πούμε. Έτσι. Καλό βράδυ. Σε περιμένω την Τετάρτη εδώ. Καλό βράδυ. Καλή χρονιά. Εκπληκτικός. Πάντα χυμαρόδες. Λοιπόν, δεν γινόταν να κλείσουμε την εκπομπή, Βασίλη, με άλλο τρόπο. Δεν γινόταν να κλείσουμε με άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζιούκης. Εκτάκτως κλείνουμε σήμερα λίγο νωρίτερα, γιατί επαναλαμβάνω, η επόμενη εκπομπή είναι για καλό σκοπό σήμερα και έχει ο Γιώργος να πει κάποια πράγματα εξτρά για τον Ηρακλή πριν πάει στα άλλα, τα οποία είναι επίσης σημαντικά αυτές τις μέρες και είναι ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα τις μέρες των εορτών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ τη Δευτέρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να το πάρει πάνω το Χρήστο Τσαλτίδης για να το πάει με το δικό του γνωστό μοναδικό τρόπο. Παραμονή πρωτοχρονιάς. Αν δεν έρθω, σε περίπτωση που δεν έρθω, θέλω να σας ευχηθώ όλους να έχετε μια καλή και όμορφη χρονιά. Να περάσετε όμορφα στην αλλαγή του χρόνου. Να φάτε με μέτρο, να πιείτε με μέτρο, να μην πιάσετε τη μόνη άμα πιείτε. Και θα κάνω την ευχή που κάνω και στο αυριανό μου άρθρο στην RSS. Μακάρι το 2019 να μας φέρει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό ένα ενωτικό κλίμα, ένα κλίμα συσπήρωσης στην ομάδα. Δική μου αίσθηση είναι το 18, μειώθηκε κάπως η εσωστρέφεια στον Άρη. Και ο κόσμος είναι πιο ψαγμένος και σκέφτεται καλύτερα. Πάντα θα υπάρχει και μια μερίδα του κόσμου που θα έχει αυτή την εσωστρέφεια, θα ψάχνει με την καταστροφολογία, θα παίρνουν φωτιά τα πληκτρολόγια. Εγώ να ξέρετε δεν τους παρεξηγώ ούτε αυτούς, αριανοί είναι κι αυτοί. Και πονάνε. Εντάξει, απλά ίσως το κάνουμε ένα λάθος τρόπο, γνώμη δική μου. Μακάρι λοιπόν το 19, δεν θα πω Ευρώπες και τίτλους κτλ. Εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα, θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα. Εγώ θα ευχηθώ το 19 να μας βρει πιο ενωμένους και πιο συσπηρωμένους. Σαν οργανισμό, σαν Άρη. Έτσι. Όχι σαν, ως οργανισμό και ως Άρη. Αυτό. Να είστε καλά, καλή χρονιά, τα λέμε και πάλι από Τετάρτη.